Αναβρασμός επικρατεί στους ελεύθερους επαγγελματίες για τον τεκμαρτό τρόπο υπολογισμού του εισοδήματός τους και κυρίως για τους ελέγχους που θα υποστούν όσοι αμφισβητήσουν τις προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις. Είναι μαζί μου στο στούντιο η Αναστασία Τσιβγούλη. Αναστασία, μάλιστα οι ελεύθεροι επαγγελματίες ετοιμάζονται να προσφύγουν και στο ΣΤΕ. Ετοιμάζονται να προσφύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας, όχι μόνο για το τεκμαρτό τρόπο υπολογισμού του εισοδήματος, αλλά κυρίως επειδή όσοι θα αμφισβητήσουν αυτόν τον τρόπο υπολογισμού θα υποστούν επιπλέον ελέγχους. Και να δούμε ποιοι έλεγχοι θα είναι αυτοί. Θα ελέγχονται 5 χρόνια πίσω για τα φορολογικά του στοιχεία, θα ελέγχονται τα οικονομικά στοιχεία των μελών της οικογένειάς τους και όλα τα περιουσιακά του στοιχεία, ακόμη και εθηρίδες, κρυπτονομίσματα, ακίνητα, τα πάντα όσα διαθέτουν. Έχει ενδιαφέρον όμως να δούμε πώς φτάσαμε σε αυτόν τον τρόπο υπολογισμού του εισοδήματος. Τι δηλώνουν ετήσιο εισόδημα οι ελεύθεροι επαγγελματίες? 2 στους 3 δηλώνουν εισόδημα κάτω από 10.000 ευρώ. 2 στους 3, μάλιστα. Σχεδόν η μισή κάτω από 5.000 ευρώ. Μόνο ένας στους 4 έπιασαν τα τεκμήρια εισοδήματος. Πάντως, οι εκπρόσωποι των επαγγελματιών λένε ότι μετά το Συμβούλιο της Επικρατείας έχουν σειρά οι προσφυγές στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της ΑΔΕ και τα Διοικητικά Πρωτοδικεία. Αναστασία Τσιβγούλη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.